Για ξεκάθαρο μήνυμα συνέχειας του κυβερνητικού έργου, μήνυμα ενότητας και αποτελεσματικότητας, το οποίο θα σταλεί μέσω του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας αύριο Σάββατο στο Ηράκλειο, έκανε λόγο γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, που από νωρίς το πρωί πραγματοποίησε επαφές στο Ηράκλειο. Αύριο θα στείλουμε ένα μήνυμα συνέχειας του κυβερνητικού έργου, ένα μήνυμα ενότητας και ένα μήνυμα αποτελεσματικότητας. Ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας και η ναυτιλία, τρεις βαριές βιομηχανίες της χώρας, είναι οι θεματικές ενότητες του αυριανού προσυνεδρίου στο Ηράκλειο, ενός εκ των δύο προσυνεδρίων, με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό όλων των Ελλήνων, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρίσκεται από σήμερα στην Κρήτη στα Χανιά και αύριο το πρωί θα είναι στο Ηράκλειο. Ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο στόχο που δεν είναι άλλος από την ουσιαστική επαφή με τους πολίτες και την επίλυση των προβλημάτων τους, σημειώνοντας ότι το έργο της κυβέρνησης είναι ορατό και πάντως όχι στα λόγια. Εμείς είμαστε εδώ για μια πολύ μεγάλη συνεργασία μεταξύ πολιτών, κυβέρνησης και κόμματος. Αυτό επιδιώκει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έργα υποδομής όπως ο ΒΟΑΚ ολοκληρώνονται, προχωράνε για να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Δεν είναι πλέον λόγια, δεν είναι πλέον κούφιες υποσχέσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Μαρινάκης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, επισκέφθηκε το Παγνί, ενώ έστειλε μήνυμα στους κριτικούς, ξεχωρίζοντας όπως τόνισε την ειλικρίνεια, την εργατικότητα και τη δημιουργικότητά τους. Σε ένα τόπο που έχει μάθει να μιλά με τη γλώσσα της αλήθειας, οι άνθρωποι του είναι άνθρωποι αξιοπρεπείς, άνθρωποι δυνατοί, άνθρωποι ειλικρινείς, άνθρωποι εργατικοί. Ένας τέτοιος άνθρωπος ειλικρινής και δημιουργικός είναι και ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλουμε να πούμε την αλήθεια στους κατοίκους, θέλουμε να μιλήσουμε για το κυβερνητικό έργο και στον νομό και ευρύτερα στην Κρήτη, αλλά να αναδείξουμε συνολικά και το κυβερνητικό έργο σε όλη τη χώρα, να καταγράψουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, όπου υπάρχουν, για να συζητήσουμε μαζί με τους κατοίκους την επίλυσή τους.